Θέλεις να σημειώσεις κάτι. Είναι Κάτι μαζί μας όπως αυτό που θα έλεγα είναι ότι είτε μας αρέσει είτε όχι, την περιοχή αυτή την επισκέπτονται χιλιάδες άνθρωποι καθημερινά και με μοτοσικλέτες και με αυτοκίνητα και με τετράτροχες και νομίζω ότι πέρα και πάνω απ' όλα προέχει η ασφάλεια. Από τη στιγμή λοιπόν που επιτρέπουν τη διέλευση οχημάτων πρέπει να βρουν και τον τρόπο να, εκεί που είναι απαραίτητο και είναι επικίνδυνα σημεία για να πέσουν σε γκρεμούς αυτοκίνητα και οχήματα και μοτοσικλέτες, θα πρέπει να τοποθετηθούν τα στοιχεία ασφαλείας. Μπορούμε να τα φτιάξουμε κορμούς από τα καμένα που έχουμε, δόξα, που έχουμε πολλά δυστυχώς. Λοιπόν, να φτιάξουν ένα στοιχείο σε αυτά τα 3-4 επικίνδυνα σημεία, με ξύλα, να είναι μια κατασκευή που να συνάδει με το περιβάλλον και να μην υπάρχει αυτός ο κίνδυνος που αντιμετωπίζουν οι διερχόμενοι ή να κλείσουν τον δρόμο, όπως είπατε κι εσείς, για να μην έχουμε αυτό το πρόβλημα. Μάλιστα. Κώστα, τώρα είχαμε και μια διάσωση γήπα στην κοιλάδα του Διαρίζου, που είναι πολύ σημαντικό, διότι όταν ο πληθυσμός βρίσκεται στο χείλος σε θέση εξαφάνισης, πρέπει να βοηθήσουμε. Θυμάστε, κάναμε και με τους γήπες που είχαν έρθει από την Κρήτη την προηγούμενη φορά. Άρα δώσε μας έτσι λίγο το ρεπορτάζ, τι έγινε. Ναι, είναι ευχάριστο το γεγονός, Κάτια, ότι είχαμε μία διάσωση ενός νεαρού γήπα, ο οποίος βρέθηκε τραυματισμένος και σε κακή κατάσταση από υγειονομικό λειτουργό. Ειδοποιήθηκαν τα αρμόδια κυβερνητικά τμήματα, την υπηρεσία θύρας, έσπευσε στην περιοχή και ευτυχώς το πτηνό, ο νεαρός γήπας, ο οποίος είναι είδος υπό εξαφάνιση, πρέπει να πούμε, και ότι για αρκετά χρόνια οι διάφοροι σύνδεσμοι προστασίας των πουλιών προσπαθούν να ενισχύσουν τον πληθυσμό στην περιοχή, φέρνοντας, όπως είπες και εσύ, ακόμη και γήπες από την Ελλάδα, από την Κρήτη. Στην προκειμένη περίπτωση φαίνεται ότι η πληροφόρηση που έχουμε είναι ότι ο νεαρός γήπας που περιθάλπτεται πάει πολύ καλά και ελπίζουν ότι σύντομα θα τα καταφέρει να βγει ξανά στο φυσικό περιβάλλον. Εντοπίστηκε, όπως είπα, τραυματισμένος και εξαντλημένος σε περιοχή κοντά στην κοιλάδα του Διαρίζου. Κώστα, να σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Πάμε να συναντήσουμε τον συντονιστή εκστρατιών του Πτυχνολογικού Συνδέσμου, τον κύριο Τάσο Σαλή. Καλό σας μεσημέρι. Καλημέρα σας, κυρία Σάβα. Λοιπόν, έχετε εσείς ενημέρωση για το πώς προέκυψε, τι προκάλεσε τον τραυματισμό στον γήπα? Όχι, δεν γνωρίζω. Γνωρίζουμε. Φυσικά ο Πτυχνολογικός έχει το συγκεκριμένο πρόγραμμα, ευρωπαϊκό πρόγραμμα «Ζωή με τους γήπες». Η συνάδελφος μου, η Μέλφο, η Αποστολίδου είναι η αρμόδια λειτουργός για το θέμα. Αλλά σίγουρα το ότι ανταποκριθήκαν άμεσα οι αρμόδιες υπηρεσίες για τη διάθεση του ΓΥΠΑ βοηθά και καλύπτεται στις ανάγκες του συγκεκριμένου προγράμματος, το οποίο είναι τετραετές και ο σκοπός τους είναι ουσιαστικά η ενδυνάμωση και ενίσχυση του πολύ μειωμένου πληθυσμού του ΓΥΠΑ. Μάλιστα. Και από αυτό και από αυτή τη θετική εξέλιξη από τον τραυματισμό του γήπα, να πάμε σε ένα θλιβερό έγκλημα κατά της άγριας ζωής που αναδείξατε χθες ο πτυχνολογικός, που βλέπουμε και στις εικόνες μας, με την παράνομη θανάτηση δεκάδων μελισσοφάγων στην περιοχή της λίμνης Σωρός, στο Μενέου. Τι ακριβώς συνέβη? Ναι. Μια εικόνα χίλιες λέξεις, όπως δείχνουν και εικόνες που δείχνετε. Φαίνεται το συγκεκριμένο σημείο, το γνωρίζουμε και εμείς αρκετά καλά. Είναι ένα διαβόητο σημείο όπου γίνεται παράνομη θανάτωση από δυμητικό πουλιό για χρόνια τώρα. Δεν είναι πρώτη φορά που γίνεται. Απλά για ποιο λόγο γίνεται όμως? Τα ξεκαρτάρουν από άλλα? Γιατί το κάνουν αυτό? Κοιτάξτε, στο συγκεκριμένο σημείο, όταν η ομάδα πεδίου πήγε για ψινοπαρατήρηση, για την ακρίβεια, δεν πήγαμε για να ελέγξουμε. Όταν εντοπίσαμε την έκσταση του προβλήματος, φαίνεται, χωρίς να έχουμε ρωτήσει φυσικά τους ασυνείδητους, μπορώ να τους ονομάσω, άτομα που πυροβολούσαν, φαίνεται να ήταν πυροβολό ό,τι πετά. Για σκοπούς άσκησης, για παράδειγμα, εν όψη, ξέρω εγώ, κυνηγετικής περίοδου. Καλή ερώτηση σας. Εγώ θα έλεγα είναι για το χάλτι, να το πούμε έτσι κυπριακά. Επειδή γνωρίζω ότι μπορεί να γίνεται και ο παράνομος πυροβολισμός μελισσοφάγων για να τα τρώσει,
κάποιοι τα τρώνουν τους μελισσοάγους παράνομα πάλι, είναι προστατευόμενα ήδη και δεν είναι θηρεύσιμα, αλλά στην προκειμένη περίπτωση 80 και περισσότερα θανατωμένα πουλιά να παραδίδονται μέσα σε μια γκάσα στην υπηρεσία θύρας και τις επόμενες ημέρες της εβδομάδας που μεσολαβεί έχουν εντοπιστεί ακόμα τόσα. Προφανώς δεν το κάναν για να τα μαζέψουν να τα πάρουν σπίτι, πάλι παράνομα να το επισημάνω, αλλά το κάναν απλά για το πυροβολούμε στον αέρα ότι κινείται. Και δεν βρήκαμε μόνο μελισσοφάγους, εντοπιστήκαν και χελιδόνια, μέχρι και νυχτερίδα βρέθηκε θανατωμένοι, τις τελευταίες ημέρες εντοπιστήκαν σαχίνια, γκίτσιδες δηλαδή, ακόμα και η ροδιός έχει εντοπιστεί νεκρός. Άρα φαίνεται ότι περνά από εκεί πέρα να πυροβολείται για θανάτωση. Για σκοπούς διασκέδασης, μάλιστα. Ναι. Και έχετε αποταθεί βεβαίως στο Ταμείο Θύρας, στην αρμόδια υπηρεσία. Εκεί παραδώσατε και τα προστατευόμενα είδη και τα ευρήματα, ναι. Ναι, και καλούμε για ακόμη μια φορά. Με την υπηρεσία Θύρας έχουμε συνεργασία φυσικά. Και στο πρόγραμμα Ζωή με τους Γίδες που προαναφερθήκαμε, η υπηρεσία Θύρας είναι μέσα στους εταίρους, αλλά και για καταγγελία παράνομης παγίδες της κυλαστροθυρίας. Απλά το συγκεκριμένο σημείο στην περιοχή της Μενεού είναι ένα διαχρονικό πρόβλημα, το οποίο κάθε χρόνο δεν είναι μεμονωμένο αυτό το περιστατικό, δεν γίνεται πρώτη φορά. Και πέρσι και πρόπερσι, έχει χρόνια τώρα που γνωρίζουμε για το συγκεκριμένο φαινόμενο της παράνομης θανάτωσης προστατευόμενων ειδών. Πρέπει η υπηρεσία Θύρας να αυξήσει τις περιπολίες της, να εφαρμόσει τους νόμους της. Η παράνομη θανάτωση μελισσοφάγων και άλλων προστατευόμενων ειδών, το εξώδικο πρόστιμο είναι στις 2.000 ευρώ. Nice. Απλά πρέπει να εφαρμοστεί. Πρέπει να βγουν περίπολα, να γίνει αστυνόμευση και να υπάρξει σωστή εφαρμογή του νόμου. Nice. Κύριε Σαλέ, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Παντελή Χατζηγέρου, τον διευθυντή της υπηρεσίας Θύρας. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Χατζηγέρου. Καλό μεσημέρι και σε εσάς και στους ακροατές τηλεδιαδέρου. Λοιπόν, είναι όπως τα περιγράφει ο εκπρόσωπος του πτηνολογικού το θέμα εκεί στην περιοχή του Μενέου. Να αρχίσω πρώτα από τον ΚΥΠΑ. Ναι, θα το έλεγα μετά, αλλά πέστε μας, ναι, γι' αυτό το... Ο ΚΥΠΑς ήταν εξασθενημένος, ήταν ένα νεαρό πτηνό που παραλήφθηκε από την υπηρεσία. Μεταφέρθηκε στο αναρωτήριο σε συνεργασία και με τις κτηνιατρικές υπηρεσίες όπου έγιναν η εξέταση του πτηνού, μεταφερθήκε στο αναρωτήριο ανδρέας ζωής που διαθέτει υπηρεσία. Πάει αρκετά καλά και θα απελευθερωθεί. Δεν ήταν υποσυντισμένο το πουλί και ταλαιπωρημένο. Δεν ήταν τραυμάτιο. Μάλιστα. Τουλάχιστον αυτά ήταν τα. Άρα δεν εντόπισε τις ταΐστρες, κύριε Χατζηγέρου, υπάρχει κάποιο θέμα που πρέπει να δείτε ή απλά έτυχε αυτό όχι, το πουλί. Όχι, δεν είναι θέμα. Να σκεφτείτε ότι απαγορεύεται πλέον να πετάνε τα ψόφια οι χτινοτρόφοι. Δεν είναι όπως ήταν παλιά. Πρέπει να πάει σε συγκεκριμένα σημεία να του πάρουν οι γονείς του. Για κάποιο λόγο μπορεί να με τα κατάφερε, μπορεί να με πήγε. Με αυτή τη βοήθεια που παρέμβαση που κάνουμε τώρα, γιατί όπως είπα, το είδος είναι κινδυνεύει, όπως το είπατε εσείς, με εξαφάνιση στην Κύπρο και γίνονται πάρα πολλές προσπάθειες. Είναι μια επέμβαση για να διαζωθεί και θα διαζωθεί το συγκεκριμένο. Μιας και το συζητάμε αυτό το θέμα τώρα, πόσα είναι τα πουλιά, πώς είναι οι γήπες τώρα στην Κύπρο, πώς έχετε στο πρόγραμμα. Οι γήπες, απλώς δεν θα αναφερθώ στον συγκεκριμένο αριθμό γιατί δεν είναι σωστό. Μπορεί να υπάρχει περισσότερη ή λιγότερη για να μην υπάρχει οποιαδήποτε παρεξήγηση. Σχεδόν τα πλήστα πουλιά έχουν αριθμό πάνω στις στερούγες τους και πάνω στο ποδί τους. Θα παρακολουθούμε, γίνεται παρακολουθήση, συνεχόμενη παρακολουθήση και αρκετοί από αυτούς έχουν και ραδιοπομπούς. Ναι. Ξέρουμε ανά πάσα στιγμή που βρίσκονται γιατί κάνουν τα πουλιά. Έτσι εντοπίσατε και το υποσυντισμένο. Όχι, το υποσυντισμένο εντοπίστηκε όπως αναφέρθηκε από τον συνάδελφό σας, από έναν πολίτη που νομίζω ήταν για τα νερά, για να ψεγάζει τα νερά. Ναι. Ειδοποίησε την υπηρεσία, όπου και το παρέλαβε. Γι' αυτό το επανέφερα. Σημαίνει ότι εντοπίστηκε από τρίτο, άρα. Ναι, δεν σημαίνει ότι πρέπει σε έναν είδος που κινδυνεύει να πάει να βάλει ραδιοπομπούς να τον οχλείς.
ή που τη φωλιά πιάνεις όταν είναι πιο μεγάλα ή όταν μπορείς να πιάσεις τα μικρά χωρίς να τα επηρεάσεις. Τώρα πάμε σε αυτό το θλιβερό έγκλημα. Εκείνο που είναι τη βοήθεια του κόσμου και τη βοήθεια από τους πολίτες και τους κυνηγούς όταν βρίσκουν οτιδήποτε τραυματισμένο, όπως γίνεται, να ειδοποιούν την υπηρεσία για να μην παραλαμβάνει. Περιττώ να σας πω ότι η Γαδεδιάν περίοδο φέτος της άνοιξης έχει χιλιάδες τέτοια νεαρά πουλιά, ειδικά που πιάσαν από τις φωλιές τους ή τραυματισμένα για να γίνει να διασωθούν και να απελευθερωθούν στο αναδοτήριο και μετά να απελευθερωθούν πίσω στο αγροπεριβάλλον. Και είναι ενδιαφέρον να επισκεφθούμε, κύριε Χατζηγέρου, αυτό το αναρωτήριο που έχετε. Ένα από ποιάς ιδέες, τώρα γίνεται... Και γιατί αναμένουμε και τα φλαμίγκο να δούμε και με εκείνα τι γίνεται και τους ευχόμαστε να μην υπάρχουν φέτος αυτοί οι ευνίδη θανάτοι που είχαμε πέρσι. Εάν υπάρξει αυτή η ξηρασία συνεχιστή, θα τα έχουμε. Ναι, σωστό. Λοιπόν, τώρα να επιστρέψουμε στο θέμα για το οποίο σας καλέσαμε, για εκείνο το θλιβερό έγκλημα στο Μενεού κατά της άγριας ζωής. Εσείς εντοπίζετε να είναι εκεί το πρόβλημα διαχρονικό και αν είναι δεν μπορείτε να εντοπίσετε ποιοι κάνουν αυτό το, τα ισχρά να πράγματα ότι στα πουγιά. Καταρχάς είναι καταδικαστέο το οτιδήποτε παράνομο. Οποιαδήποτε παρανομία δεν μπορεί να είναι ανοιχτή. Ή ακόμα να πυροβολάζει ένα μελισσοφάγο που μπορεί πριν χρόνια να τους πυροβολούσαν οι κυνηγοί για να τους ετρώα, που μπορεί πάλι να ήταν απαγορευμένο, αλλά υπήρχε ανοχή γιατί τότε η Κύπρο επιτρέπεται βάσει της νομοθεσίας σε κάποια περίοδο να τον πυροβολούν, αλλά δεν σημαίνει ότι επιτρέπεται στον οποιοδήποτε να παρανομεί. Οτιδήποτε απαγορεύεται πρέπει να το καταλάβουν αυτοί οι λίγοι που εμείναν και παραβιάζουν τις νομοθεσίες ότι δεν είναι αποδεκτό. Είναι το λεγόμενο zero tolerance, δηλαδή αυτό μηδενική ανοχή. Ναι, μα βλέπουμε ότι κάποιοι δεν το καταλαβαίνουν. Κυρία Χατζηγέρου, και εδώ ποιος είναι ο ρόλος της δικής σας της υπηρεσίας. Άλληστα, γι' αυτό πληρώνουν όταν πιαστούν και καταγγελθούν και πληρώσουν το πρόστιμο, μετά συνετίζουν. Άρα σκοπός μας εκεί είναι να πυκνώσουμε τις περιπολίες μας, οποιοσδήποτε παρανομή, και άμα βρώνει και το όνομα τους κυνηγούς με τον τρόπο, γιατί χιλιάδες κυνηγοί. Αν πάνε εκεί συγκεκριμένα 10-15 άτομα που στη συγκεκριμένη περιοχή και κάνουν αυτή την πράξη, τότε θα πληρώσουν. Ναι, εσείς έχετε κάποιες ενδείξεις ποιος μπορεί να είναι ή θα αυξήσετε τις περιπολίες σε εκείνη την περιοχή. Μας είπαν το κτηνολογικό ότι είναι κάτι επαναλαμβανόμενο. Δυστυχώς στη Μεσόγειο υπήρχε αυτή η τάση στους μεσογειακούς λαούς να μην συμπεριφέρονται σωστά προς την ακραία ζωή. Τούτο να έχει αλλάξει. Έχει αλλάξει κατά κύριο λόγο και με την νομοθεσία που άλλαξε, αλλά και επειδή αλλάζει ο κόσμος. Ναι. Είναι κάτι που θα αντιληφθούμε και στη συγκεκριμένη περιοχή αλλά και σε άλλες, για να μην συνεχιστεί η οποιαδήποτε παρανομία. Περιττώ να αναφέρω ότι μιλούμε για μονάδες. Δεν μιλούμε για το μεγάλο αριθμό των κυνηγών. Βέβαια. Ένας άνθρωπος αρκεί για να φέρει την καταστροφή, βεβαίως. Ακριβώς. Άρα αντιλαμβανόμαστε ότι θα κάνετε κάτι για εκείνη την περιοχή. Από αυτά που είπατε. Θα μιλούμε κάθε μέρα, υπάρχουν περιπολίες. Ναι. Σε όλες τις περιοχές. Καταγγέλνουμε καθημερινά οποιοδήποτε πιαστή να παρανομή καταγγέλλεται. Η λαφροθυρία έχει μειωθεί πάρα πολύ μετά την ψήφιση της νομοθεσίας. Η παράνομη παγίδευση σχεδόν έχει περιοριστεί στο ελάχιστο στον τόπο μας. Αυτόν πιστεύω ότι με την... Να μην αναφερθούμε βέβαια στα αμπελοπούλια, θα κάνουμε άλλη ώρα αυτή τη συζήτηση. Άρα εμείς κρατάμε το ότι είναι υπόψη σας, αυξάνε τις περιπολίες. Είναι υπόψη μας, αυξάνε τις περιπολίες. Βέβαια τώρα έχουν σχεδόν οι μελισσοφάγοι, έχουν ήδη μεταναστεύσει. Ναι, όσοι έμεινε. Έχω ένα εκατομμύριο που περνάω. Ναι. Κύριε Χατζηγέρου, σας ευχαριστούμε. Κάποια στιγμή θα επανέλθουμε για αυτά τα ζητήματα, είναι πολύ σημαντικά.